Καλώ ήρθες πίσω στο κανάλι Τέριχα Τζιερμία και σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθεί. Ένα τεράστιο ευχαριστώ επίση σε όλα τα άτομα τα οποία γραφτήκαν στην email λίστα μου από το προηγούμενο το μεσημεριανό επεισόδιο. Βλέπει το δεύτερο επεισόδιο εδώ στο Daily Show την ημέρα. Πλέον, να θυμίσω, βγάζουμε δύο επεισόδια, ένα 3 με 4 η ώρα και ένα 9 με 10 το βράδυ. 3 με 4 και 9 με 10 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Να συνεχίσω με τα, με τα ευχαριστήρια μηνύματα, αλλά τώρα προς κάποια συγκεκριμένα websites. Νούμερο 1. Να ευχαριστήσω θερμά το website Βάλσαμο Ψυχή www.podcast.gr διότι όπως βλέπεις και τώρα στην εικόνα σου έχουν ανεβάσει το podcast που έκανα με τον φίλο μου τον Γιάννη Τοσημονίδη, το Σιμονίδη το ελεύθερο 103 Χριστιανισμός και Λοατικισμός ένα πολύ καλό επεισόδιο δεν το ανέβασε μόνο το βάλσαμο ψυχής το ανέβασαν και άλλα websites όπως το www.triklopodia.gr σας ευχαριστώ που το βάλατε και το παίξατε επίσης το ανέβασε και το τουρκικανέα.gr, ένα από τα μένα μου sites τουρκικάνέα.gr του κυρίου Κοσμά Καραϊσκού. Μπορεί να μπει και να δει περισσότερα και να επιμορφωθεί στα θέματα τη Τουρκία μέσα από το τουρκικάνέα.gr. Και τώρα έρχεται η ώρα για να ξεκινήσουμε με το σημερινό πολύ σημαντικό επεισόδιο. Δεν το είδατε το προηγούμενο βίντεο πολύ από εσά. Θα το βάλω στο τέλο να το παρακολουθήσετε όπω και το podcast. Στο News Break. Ο Μητσοτάκη θα κάνει την Ελλάδα Ευρωπαϊκή χώρα με τριγωνοποίηση και πολυδιάστατο Εξυγχρονισμό. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε το αστείο για τον τετραγωνισμό του κύκλου. Ο Μητσοτάκης ανέλαβε να μας ξεβλαχέψει και να μας κάνει Ευρωπαίου, παραδεχόμενος έτσι ότι έκανε την Ελλάδα μπανανία. Μιλώντας στο podcast The Globalist του περιοδικού Monocle, έκανε λόγο για το πολυδιάστατο εξυγχρονισμό. Ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί συνεχίζουν να με κλέβουνε στο podcast που έκανα με τον Γιάννη το Σιμονίδη στο 101 επεισόδιο στο οποίο μου έπαιρνε συνέντευξη Βρίσκομαι στο κανάλι μου στο YouTube το Ελεύθερος Βλέπεις ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα επεισόδιο στο οποίο με πήρανε συνέντευξη Με πήρε συνέντευξη ο Γιάννης Στο 101 Το 102 είναι με τον φίλο μου τον Πέτρο τον Τασιό τον γεωπολιτικό αναλυτή Το 103 είναι αυτό που είδες λίγο πιο πριν με τον χριστιανισμό και τον λοατκισμό, όλα αυτά τα επεισόδια στο ελεύθερο και αυτό που έρχεται την Κυριακή είναι επεισοδιάρε. Αξίζει δηλαδή να τα παρακολουθήσετε. Γιατί γελάω. Γελάω γιατί σε αυτό εδώ το επεισόδιο μίλησα για τη θεωρία ψυχολογία που είχα βγάλει. Τώρα που σου μιλάω για 5 χρόνια, 6 χρόνια πριν. Μπορεί και 7 χρόνια πριν. Η οποία την είχα ονομάσει Πολυδιάστατη Αντίληψη. Και επίση είπα ότι το κόμμα συντηρητική, στο οποίο ηγούμε αυτή τη στιγμή, έχει την απάντηση στο επιτελικό κράτος, στον τρόπο διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Έχουμε την απάντηση. Θα την βγάλουμε το επόμενο διάστημα. Και θεώρησε ο Μητσοτάκη ω γνήσιο προοδευτικό να χρησιμοποιήσει την λέξη που χρησιμοποίησα για την πολυδιάστατη αντίληψη, την πολυδιάστατη. Αυτά στα λέω για να καταλάβει πώ σκέφτονται οι Democrats με σκοπό να κλέψουν πάλι για μία ακόμα φορά τα πνευματικά δικαιώματα αν υπάρχουν αυτά έτσι στο διαδίκτυο, δεν είναι θέμα πνευματικών δικαιωμάτων είναι θέμα όμως του ποιος το είπε πρώτα και πού πηγαίνει και μίλησε για πολυδιάστατο εξυγχρονισμό κύριε Μητσοτάκη, κύριε προοδευτικέ Μητσοτάκη δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη το σκέφτηκα όμως, να πω την αλήθεια. Στην ονομασία του τρόπου διακυβέρνηση τη Ελλάδο δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη πολυδιάστατο. Αν και το σκέφτηκα, μου πέρασε από το μυαλό, το προλάβατε, συγχαρητήρια. Η επικοινωνιακή σα ομάδα είναι πάρα πολύ έξυπνη στο να κλέβουν τι ιδέε τη δικέ μου και να με παρακολουθούν. Σε αυτό τα πάτε καλά και στο να με λογοκρίνετε και στο να μου κλέβετε προβολέ. Σε αυτά τα πηγαίνετε περίφημα. Βέβαια, ξέρετε ότι αυτέ οι προβολέ τελικά φτάνουν, ναι, γιατί οι αναλυτικέ από το κύριο κανάλι μου στο YouTube είναι πλέον. Α πάμε όμω τώρα να συνεχίσουμε. Η δεύτερη θητεία μου επικεντρώνεται σε αυτό που ονομάζω πολυδιάστατο εξυγχρονισμό. Δεν μπορώ να μην γελάσω, ρε φίλε. Είναι αστείο αυτό το κλέψιμο. Και βέβαια, αυτό περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και εκτείνεται και πολύ πέρα από αυτά. Ο στόχο μου ήταν πάντα να κάνω την Ελλάδα μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα και να πετύχω πραγματική σύγκληση. Σύγκληση συντηρητικών και προοδευτικών. Το πέτυχε, Μητσοτάκι. Το πέτυχε. Βγήκαν οι δημοσκοπήσει, αναλύσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχα, έχασε στούφα. Είσαι καταφερτζή από το 41% που ήσουν δύο εβδομάδε πριν, πέντε εβδομάδε πριν, είσαι τώρα καλό 23%. Δηλαδή ο Μητσοτάκη έχασε κοντά στο 50% δημοσκοπικά. Σκέψου στην πραγματικότητα πόσο ο κόσμο έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Σκέψου τι θα γίνει σε ευρωεκλογέ. Πάμε τώρα για απίστευτε καταστάσει εδώ στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό με τον Κυριακό Μητσοτάκη είναι το ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα, όπως λέει εδώ πέρα, αλλά αγνοεί το πόρισμα του Ευρωκοινοβουλίου για καταδίκη της Ελλάδος για το κράτος δικαίου που βγήκε τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, μας λέει ότι θα μας κάνει Ευρωπαίους, αλλά καταδικάζει την απόφαση των Ευρωπαίων Ευρωβουλευτών για την δικιά μας χώρα. Υπό τη δική του κυβέρνηση η Ελλάδα θα χάσει λεφτά γιατί δεν είναι καλή η πολιτική που ασκεί. Και το έχουν καταλάβει όλοι. Σε άλλα νέα, αλλά στα ίδια νέα, αγρότε στο Σύνταγμα, χιλιάδε κόσμου στο Μεγάλο Συλλαλητήριο σήμερα. Πέθανε εκτινοτροφία όμω. 200 τρακτέρ, περισσότερα από 200 τα τρακτέρ. Τι 200 τρακτέρ, σα είπα τι προηγούμενε ημέρε, 3.000 τρακτέρ. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι παρελασούλα. Παρέλαση πήγατε να κάνετε με τον κασελάκι. Τουλάχιστον 6.000 άτομα συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Σε εξέλιξη το μεγάλο συναλληλτήριο στο Σύνταγμα, το οποίο διοργανώνει οι αγρότε με συμμετοχή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων αλλά και πολιτών κάθε ηλικία που επιθυμούν να εκφράσουν την αλληλεγγύη του στα δίκαια αιτήματά του, με τι αρχέ να εκτιμούν πω στο κέντρο τη Αθήνα έχουν συγκεντρωθεί 6.000 άτομα. Με βασικό σύνθημα, χωρί εμά τι θα φά. Μπράβο, πάρα πολύ καλό το σύνθημά σα. Συγχαρητήρια. Πολύ σωστό. Αγρότε από κάθε γωνιά τη χώρα διαμαρτύρονται για την κοροϊδία τη κυβέρνηση απέναντί του. Καθώ ο πρωθυπουργό επιμένει πω δεν έχει άλλα να του δώσει. Τα τρακτέρ που εισήλθαν στην πρωτεύουσα συνοδεία περιπολικών υπολογίζονται σε πάνω από 200. Αρκετά περισσότερα δηλαδή από ό,τι αναμενόταν. Στα κέντρα τη Αθήνα έχουν φτάσει κτηνοτρόφια αγρότε με λησοκόμια από Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κρήτη με τα τρακτέρ του, αγροτικά μηχανήματα και γιοταχή οχήματα, αλλά και με πούλμαν αρκετοί από αυτού. Εξάλλου αναμένεται να διενεκτερεύσουν ή στην Αθήνα μπροστά στο κοινοβούλιο, βλέπεις εδώ και εικόνες, βλέπεις εδώ εικόνες. Κάνουν ό,τι μπορούν οι αγρότες μας και πολύ καλά κάνουνε. Μπροστά από το κοινοβούλιο η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας είναι γεμάτη από τρακτέρ και επαγγελματικά οχήματα αφού στους διαδηλωτές έχουν προσθεθεί. Ομοσπονδία Σωματεία και Συνδικάτα Εργαζομένων από δεκάδες τομείς που βρίσκονται στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούν στους αγρότες του οποίους υποδέχτηκαν με το σύνθημα Εργατιά, αγροτιά, ενωμένη μια αγροθιά. Και εννοείται. Στο συλλαρητήριο των έδωσε το παρόν και ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, εκφράζοντα την συμπαράστασή του στι κινητοποιήσει του. Στι κινητοποιήσει του. Ο Κασελάκη δεν έχει πάρει πρέφα ότι το κόμμα του διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται και ο Κασελάκη τρέχει πάλι στα τρακτέρ. Στι 7 το απόγευμα, μια ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό, θα ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώ ο Κασελάκη θα πάει πρώτα στο συλλαρυτήριο των αγροτών στο Σύνταγμα και μετά θα μεταβεί στην Κουμουνδούρου. Η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με τα στελέχη του κόμματο να αναμένουν τον Κασελάκη, προκειμένου να συζητηθούν και να επιληθούν τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την πρωτοβουλία Κασελάκη με το ερατηματολόγιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει κανονικά στο συνέδριο, αφήνοντα έξω τι Χήμερε και τα ΙΧ κόμματα. Ωστόσο, όπω φαίνεται από τι σημερινέ τοποθετήσει και δηλώσει του, τα στελέχη ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στη θέση μάχη και το κλίμα στην, Κου... στην Κουμουνδούρου παραμένει εκρηκτικό. Στη σημερινή συνεδρίαση θα ξεκαθαρίσει η ισοκομματική κρίση που ξέσπασε το Σάββατο, με την απόφαση Κασελάκη να δώσει το περίφημο ερωτηματολόγιο προ τα μέλη, θα επιδεινωθεί ή αν θα υπάρξει λύση, ακόμα και με την παραπομπή του θέματο στο συνέδριο που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Πέμπτη. Και ο Κασελάκη έκανε κάτι το οποίο μένα με βρήκε να γελάω. Όταν επιμένεις λέει το πετυχαίνει. θα είμαι πάντα δίπλα σας. Και λέει θέμα τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών στο ΕΕΚ Καλυθέας. Αυτό είναι μια παραγωγή της production ομάδας Κασελάκης. Μιλάνε για κλιματιστικά. Με αυτά ασχολείται ο Κασελάκης. Εγώ γελάω. Λέω ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται με τα κλιματιστικά, με χολιώσει από τα γέλια. Άτομο με ψεύτικο βιογραφικό θέλει και να κυβερνήσει με κλιματιστική πολιτική. Με τι θέλετε να κάνω. Έχουμε το Μητσοτάκι που ακολουθεί πολιτική κλιματική κρίση. Και έχουμε τον Κασελάκι που ακολουθεί πολιτική κλιματιστική κρίση. Ε, τι θέλετε να κάνω, εγώ να μην γελάσω. Ωραία, καλά κάνετε και ασχολείστε εσεί με αυτά. Αφήστε το κόμμα Συντηρητική να αναλάβει την εξουσία στην Ελλάδα και να κυβερνήσει όπω αρμόζει σε αυτή τη χώρα. Βλέπεις τι κάνει ο Χαβιέρ Μιλέη στην, στην Αργεντινή. Έχει καταφέρει να φέρει πλεόνασμα σε ελάχιστους μήνες με τη διακυβέρνησή του, τη συντηρητική του διακυβέρνηση στην Αργεντινή που είχε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Έχει φέρει πλεόνασμα. Γιατί, γιατί έκοψε όλα αυτά τα υπουργεία. Αφήστε το κόμμα συντηρητική να κάνει το ίδιο στην Ελλάδα. Να κόψει αυτό το παράλογο spending, το παράλογο ξόδεμα των προοδευτικών δυνάμεων. Ο Κασελάκης είναι στην ίδια συνομοταξία, είναι προοδευτικός δέμοκρατ. Πώς περιμένετε εσείς οι αγρότες που πάτε και τον αγκαλιάζετε επειδή πήγε και σας είδε και σας έδωσε λίγο τη σημασία. Είναι αστείο γιατί οι Έλληνε είναι τόσο followers. Ας δούμε όμως και την κυβέρνηση τώρα. Βορύδη, να χειριζόμαστε το υπολογισμό με φιδό, γιατί δεν ξέρουμε θα μα βρει. Αυτή τώρα έχουμε το Μητσοτάκη, ο οποίο παραδέχτηκε ότι στις πρώτη, στην πρώτη του τετραετία τα έκανε μαντάρα. Οπότε πάει στη δεύτερη τετραετία με πολυδιάστατο εξυγχρονισμό. Ο Κυριακό Μητσοτάκη. Ωραία, τα έκανα μαντάρα. Πάμε στη δεύτερη τετραετία για πολυδιάστατο εξυγχρονισμό, αγνοώντα ό,τι καταδίκη υπάρχει στο όνομά μα. Ο Βορύδη τώρα παραδέχεται κάτι άλλο. Να χειριζόμαστε τον προπολογισμό με φιδό γιατί δεν ξέρουμε θα μα βρει. Αργήσατε! Η Ελλάδα είναι, βάσει στατιστικής, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα σε κυβερνητικό χρέος επί του ΑΕΠ. Είμαστε η πρώτη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας κατήντισε στις πρώτες χώρες παγκοσμίω. Είμαστε δεύτερη παγκοσμίω και πρώτη στην Ευρώπη. Έχουμε 174% κυβερνητικού χρέος επί του ΑΕΠ και 240% χρέος επί του ΑΕΠ. Ο Βορύδη, όπω και ο Μητσοτάκη, παραδέχονται κάποια λάθη του. Αυτή τη στιγμή, αλλά δεν στο λένε ότι τα παραδέχονται. Θέλει επεξήγηση. Αναλυτικέ απαντήσει και για το αγροτικό ζήτημα έδωσε η συνέντευξη του Συνέρτο Υπουργό Επικρατεία Μάκη Βορύδη. Για του αγρότε τη Θεσσαλία, ο Πρωθυπουργό έχει δεσμευθεί ότι θα υπάρχει ειδική συνάντηση. Καλά, Συνεχίζουν οι αγρότε τη Θεσσαλία. Βγήκε ένα πόρισμα τι προηγούμενε ημέρε ότι όντω ο ΔΔΕ συνέχιζε να στέλνει λογαριασμού στου αγρότες τη Θεσσαλία και σε, μάλιστα σε μερικού από αυτού του έκοψε και το ρεύμα επειδή δεν το πληρώνανε. Που δεν είχαν σπίτι. Αγρότε τη ο Πρωθυπουργό, ότι θα υπάρξει ειδική συνάντηση. Ήταν πρώτη επισήμασή του και τα λοιπά. Συγκεκριμένα δεν μα ενδιαφέρει. Ενώ για το αγροτικό πετρέλαιο, αυτό μα ενδιαφέρει. Ο Πρωθυπουργό είπε τρία πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθεί κάτι περισσότερο από τα 83 εκατομμύρια που δόθηκαν. Άρα δεν υπάρχει πλαίσιο συζήτηση γι' αυτό. Θα πεινάσετε. Καταλαβαίνετε τι λέει. Θα πεινάσετε. Οι αγρότε διαμαρτύρονται για τα υπάρχοντα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν του κάνουμε, όχι το χατήρι, την απλή τη λογική. Σημαίνει ότι δεν θέλει να αλλάξει πολιτική στάση ο Μιτσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ και την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει. Θα συνεχιστούν οι πόλεμοι. Αυτό σου λέει ο Βορύδη. Δεύτερον, το 50% των 83 εκατομμυρίων θα δοθεί προκαταβολικά. Γι' αυτό κατατίθεται ήδη νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να υπάρξει ο μηχανισμό για αυτή την προκαταβολή. Και τρίτον, επίση πολύ σημαντικό, ότι ανοίγει η συζήτηση για ένα μόνιμο μηχανισμό για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο πάρα πολύ έχει αργήσει η κυβέρνηση. Έπρεπε να φτάσουμε σε κατάσταση επιστηστικής κρίσεως για να γίνουν όλα αυτά. Ε, λοιπόν, πρέπει οι Έλληνες να αρχίσουν να οργανώνονται καλύτερα. Πρέπει να οργανωθείτε σε νέα κόμματα και να, να αναλάβετε εσείς. Να αναλάβετε εσείς. Πρέπει να μπείτε σε ένα κόμμα το οποίο θα σας δώσει αυτό το περιθώριο. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πριβέ κόμματα μόνο άμα είσαι ΛΟΑΤΚΙ έχει εκεί Δεν το καταλάβατε. Ακόμα το καταλάβετε! Πόσο άλλο θέλετε για να το καταλάβετε, Επίση, ο Πρωθυπουργό άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό τον Ιούνιο, ανάλογα με την εκτέλεση του προπολογισμού και τη δημοσιονομική δυνατότητα που θα υπάρχουν, για να εξετάσουμε κάτι περισσότερο. Έχοντα πει αυτά, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που να μπορεί να γίνει σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η απάντηση από τον Μάκη Τον Βορύδη. Και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο. Κυβερνητικό στέλεχος, υπουργό ναυτιλία, ο οποίο είπε κάτι για την Κύπρο μα. Υπουργό Ναυτιλία και Ενισχυτική Πολιτική, Χρήστο Στυλιανίδη. Τι είπε. Εάν άλλου όπω που έδωσε η Χούντα και χάθηκε εγώ ναι εναντίον. Γιατί πράσινη γραμμή. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι και ανιστόριτο. Λοιπόν, επειδή με εκνεύρισε, πήγα από τη βιβλιοθήκη μου για να σου δείξω αυτό εδώ το βιβλίο. Είναι το καινούργιο βιβλίο του Μάνου του Χατζηδάκη, του φίλου μου. Το βλέπει. Τι είπε εδώ πέρα ο Στυλιανίδη ο Κύπριο. Όπως τι μάχε που έδωσε η Χούντα και χάθηκε η μισή Κύπρο. Εγώ... Τις μάχες που έδωσε η Χούντα και χάθηκε η μισή Κύπρος. 600 πάνω από 600 σελίδε. Δημήτριο Ιωαννίδη Ομοιρέο. Η αλήθεια για τον αόρατο δικτάτορα με αυτό εδώ το βιβλίο και με το podcast που θα κάνουμε στο Ελεύθερος και που έρχεται, ο Μάνος ο Χατζηδάκης θα σου απαντήσει, κύριε Στυλιανίδη. Θα σου απαντήσει ακριβώς. Γιατί αμαυρώνεται συνεχώς οτιδήποτε έγινε σωστό στην εξαετία. Και λέτε για χούντα γενικότερα. Αυτός ο ανιστόρητος λοιπόν θα δεις τι άλλο είπε και είναι υπουργό τη Λερνέα Δημοκρατία των Εθελότουρκων που πάνε και υποκλίνονται. Εγώ είμαι αντίο. Γιατί μεγάλωσα στην πράσινη γραμμή και ξέρω τι σημαίνει οι μάχε να δίνονται απλώ και μόνο ω μάχε fake. Γιατί ο ελληνισμό δεν έχει άλλα περιθώρια στην Κύπρο. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική. Ευχαριστώ πολύ. Πράγμα. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική Ευχαριστώ πολύ Ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Λέει Ότι η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική Από που να το πιάσω και να μην βρωμάει Παιδιά αυτό είναι διπλωματικό επεισόδιο μπορεί να δημιουργήσει είναι γνωστό το ότι η κυβέρνηση Μιτσοτάκη και ο Μητσοτάκη ο ίδιο είναι με τη μεριά τη Τουρκία. Όπω και ο μπαμπάκα του και η μαμάκα του και όλο αυτό το, το σόι. Είναι με τη μεριά τη Τουρκία. Οι Τούρκοι τον φυγαδέψανε ούτω ή άλλω. Τότε που έλεγε ο Μητσοτάκη ότι. Στη Χούντα ήταν φυγά. Το θέμα είναι ότι αυτό βγήκε από κυβερνητικό στέλεχο, ούτε καν από νεοδημοκράτη και μάλιστα υπουργό διαβήματο Βουλή. Αυτό θα το πάρουν οι Τούρκοι και θα το παίζουν. Η Κύπρο σε όλο αυτό τι να κάνει και τι να πει. Ποια είναι η στάση της Κύπρου σε όλο αυτό. Ένα διπλωματικό επεισόδιο πήγε να κάνει ο Πανίβλακα, ο Κασελάκη, ο άσχετο με το θέμα τη Κύπρου τότε στην αρχή και τώρα ένα άλλο στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, κυβερνητικό στέλεχο αυτή τη φορά, και όχι στέλεχο αξιωματική αντιπολίτευση, λέει αυτό το επέσχυντο για την Κύπρο. Απίστευτα προσβλητική συμπεριφορά που θα πρέπει όλους να μας θορυβήσει. Αν λένε αυτά για την Κύπρο, για τη Θράκη τι λένε, για το Αιγαίο τι λένε, στην, στην Κρήτη έγινε σεισμός, Θέλετε να δείτε αλλαγή στον τόπο μας. Αρχικά θέλω να γραφτείτε και να πάρετε μέρος της μικρής δημοσκόπησης που κάνω. Link θα βρείτε στο πρώτο σχόλιο από κάτω και στην περιγραφή. Βάλτε απλά το email σας, γραφτείτε στο Substack μου. Είναι μια καινούργια πλατφόρμα με email. Θα μπορώ να σας ενημερώνω και μέσω email για τα σοβαρά θέματα. Και εδώ είναι που θα βγάζω το εβδομαδιαίο newsletter μου. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει άνω ή κάτω του 25% στις ευρωεκλογέ. Μπε και ψήφισε. Βάζει το email σου, γράφεσαι κιόλα. Θα σου στέλνω ενημερωτικά emails και από εμένα και από την καμπάνια του κόμματο Συντηρητική. Θα βρει το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω και στην περιγραφή. Μπε και ψήφισε και ευχαριστώ πολύ όλου εσά που το κάνατε αυτό. Το επεισόδιο αυτό έφτασε στο τέλο του. Αυτό το επεισόδιο σου δείξε για την κατάντια της νέας δημοκρατίας, τις παραδοχές, τις πολιτικές που έχουν κάνει, τις γκάφες που έχουν κάνει. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε κυβερνητικό χρέος επί του ΑΕΠ και λεφτά για να δώσουν στους αγρότες, για... όχι να δώσουν λεφτά. Κάνω ένα podcast την Κυριακή με αγρότη. Αυτό θα το δεις. Όπως θα δεις και το επεισόδιο που θα βάλω εδώ με τον ΛΟΑΤΚΙΣΜΟ και τον Χριστιανισμό εδώ θα μπει αυτό το επεισόδιο, όπως και εδώ πέρα θα βάλω το προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολούθησες για ακόμα μία φορά το κανάλι Τέρι Χατζιέρεμιας, αναμένω στο σχόλιο σου και στην κοινοποίησή σου. Όσο κοινοποιείτε τα επεισόδια, όσο κάνετε likes, όσο γενικότερα μιλάτε με τα δικά σας άτομα για αυτά που λέω εδώ μέσα, τόσο το καλύτερο για εσά. Όχι για μένα, για εσά. Εμένα με λογοκρίνουνε. Εμένα δεν θα περάσει το κανάλι μου ποτέ του 142.000. Το έχω πάρει χαμπάρι. Δεν έχω όφελο από τη δουλειά. Όφελο έχετε εσεί. Εσεί ξυπνάτε, εσεί γίνεστε πιο έξυπνοι. Εγώ απλά βάζω στη σειρά τι τελείε και ενώνω τι τελείε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε για ακόμα μια φορά παρακολούθησε και εδώ το podcast που έκανα με τον Γιάννη το Σιμονίδη ή αν δεν έχεις 50 λεπτά από τη ζωή σου να δεις ένα εκπληκτικό χριστιανικό podcast δες το προηγούμενο segment πολιτικού χαρακτήρα εδώ στο κανάλι στο YouTube που βγήκε κατά τις 3 η ώρα. Τα λέμε αύριο κανονικά με δύο επεισόδια ημερησίως. Να είσαι καλά. Για χαρά.